Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ στο στούτιο να υποδεχθούμε τον συνάδελφο θα σε πω σωστά αυτή την εβδομάδα, να μην κάνεις παραπονή. τον είπα Γιάννη την προηγούμενη φορά, τον Γιώργο τον Σαβινίδη. Έχει εδώ μαζί μας την κυρία Λία Χαράκη. Θα γίνει μια έτσι όμορφη συνομιλία για μια παράσταση σε σύλληψη και σκηνοθεσία της κυρίας Χαράκη που την έχουμε εδώ μαζί μας. A Future to Die For. Ο λόγος σε εσάς. Σωστά, σωστά. Έτσι, αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Λία Χαράκη μαζί μας. Είμαι θαυμαστής, δηλώνω εγώ, της δουλειάς της. Και ανυπομονώ να μάθω τι ακριβώς είναι αυτό που θα μας δείξει στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου. Τα είπα σωστά. Ναι. Στο θέατρο Πόλης ο ΠΑΠ. Ναι. Ευχαριστώ που είσαι θαυμαστής της δουλειάς. Και εγώ νιώθω πολύ καλά με την ενέργεια σου και κάθε φορά που σε βλέπω νιώθω ότι υπάρχει έτσι μια πολύ καλή επικοινωνία. Ευχαριστώ που με προσκάλεσες να μιλήσω. Είναι έναν ιδιαίτερο έργο. Νομίζω το A Future to Die For μπορεί να το χαρακτηρίζω σαν μια μαύρη κωμωδία, θα έλεγα. Είναι μια προσέγγιση κωμικοτραγική σε σχέση με την οικολογική καταστροφή και την κρίση γενικότερα που περνά ο πλανήτης μας. Και είναι μια ομάδα, ένα dream team καλλιτεχνών και έχουμε πραγματικά ερευνήσει όσο θα μπορούσαμε στις 7 εβδομάδες που κάναμε να δημιουργήσουμε το έργο. Mm-hmm. Και ναι, νιώθω ότι κάτι για υπάρχει, καταλάβω, εκεί ξεχωριστό. Υπάρχει πρόζα μέσα, υπάρχει και κείμενο, διάλογοι κλπ. Πολύ κείμενο, κλπ. Ναι. Αυτή τη φορά, ναι, έχει πολύ κείμενο. Όπως ξέρεις, η δουλειά μου... Ναι, Σωκράτη. Κάθε φορά, όπως ξέρεις, η δουλειά μου έχει... διαφορετικό φόρμα, διαφορετική φόρμα, επομένως σε αυτή τη φορά, ναι, έχει πολύ κείμενο η παράσταση, αλλά θα έλεγα, ναι, θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς σωματικό θέατρο. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ανέφερες και το Dream Team που είπαμε, να πούμε, ναι, για ποιους μιλάμε. Καταρχήν οι ερμηνευτές Αλέξης Βασιλείου, mm-hmm, έτσι, Ανδρέας Κέντης, Αριάννα Μαρκουλίδου, Ελεάνα Αλεξάνδρου, όντως, mm-hmm, έτσι. Έχουμε την επιμέλεια του σκηνικού χώρου από τον Γιάννη του μαζί και βέβαια έχουμε τον τακτικό συνεργάτη στο τελευταίο καιρό, τον Γιάννη Χριστοφίδη, mm-hmm, ο οποίος διαπρέπει, mm-hmm, όσον αφορά τα αιχητικά τοπία, mm-hmm, και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είχαμε την ευκαιρία φοβερός από παλιά, ναι, είναι, mm-hmm, πολύ καλός. Φοβερός. Και άρα ποια είναι η δική του συνδρομή στην παράσταση αυτή? Και πολύ καλός συνεργάτης. Με τον Γιάννη, ακόμα και στην προηγούμενη δουλειά που κάναμε μέσα στην πανδημία, το ΣΚΑΛ, φτιάχνουμε μαζί ηχοτοπία. Στην ουσία ο Γιάννης τα φτιάχνει τα ηχοτοπία, παίρνει τη δική μου όμως φωνή. Και σε αυτή την παράσταση έχουμε δουλέψει πολύ να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους, ηχοχώρους, ηχοτοπία, τα οποία μπορεί να θυμίζουν διάφορες, αν θέλετε, διάφορα τοπία, τα οποία, όπως τοπία της φύσης, της ζούγκλας, ακούμε, δουλέψαμε πολύ με ήχους των πουλιών που δημιουργεί η ανθρώπινη φωνή. Επομένως υπάρχει, ναι, όλη αυτή η προσέγγιση. Επίσης όμως το έργο είναι και πάρα πολύ pop, δηλαδή υπάρχουν στιγμές μέσα πάρα πολύ kitsch, αν θέλετε, σε σχέση με pop μουσική, rock μουσική, και αναφορά στο εμπορικό μέρος, ναι. Okay, το εμπορικό ακούγεται λίγο περίεργο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι σαν αυτό που λέμε, πως από πάντα με ενδιαφέρει να συνδυάζω την high με την pop κουλτούρα. Ναι, είναι και ένα κλείσιμο του ματιού στον θεατή, ας πούμε, να το κάνει λίγο πιο βατό. Ναι, βασικά όλο αυτό αρχίζει, αν θέλετε, και πιο σαν concept από τον αυτοσαρκασμό. Δηλαδή, mm-hmm, δεν βγάζουμε εμείς τον εαυτό μας απ' έξω και, ξέρεις, λέμε στους άλλους, α, εσείς φταίτε για την κρίση. Όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε να κάνουμε και εμείς φυσικά αυτοσαρκαζόμαστε στην παράσταση. Επομένως, με αυτή την λογική όλα παίζουν ρόλο και ακόμη και στα είδη, όλα τα είδη, αν θέλετε, της τέχνης μπορούν να συμβιώνουν. Γιατί το τι νομίζω ότι είναι το κεντρικό, αν θέλετε, θέμα της παράστασης είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε την σύνδεση μεταξύ των πραγμάτων. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν τα ζώα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα σε πολύ μικρό μέχρι πολύ μεγάλο επίπεδο. Άρα πρόκειται περί αυτής του σεβασμού προς τα
προς τα άλλα, αν θέλετε, ζωντανά, και μια υπογράμμιση στο ότι ο άνθρωπος την είδε λίγο περίεδικα να νομίζει ότι ο πλανήτης του ανήκει. Mm-hmm. Και αυτό ίσως είναι και η, αυτή η νοοτροπία είναι και η καταστροφή του. Είναι μια ενδιαφέρουσα θεματική, πολύ επίκαιρη, αλλά έτσι, αυτό σημαίνει ότι θα είναι και βαριά για τον θεατή, έτσι. Αντιθέτως, το έχουμε κάνει με έναν τρόπο, να σας πω λίγο ότι θα δείτε, ας πούμε, κάπως λίγο. Αν δεν θες να κάνει spoiler. Εντάξει, ό,τι και σας πω, επειδή είναι τόσο περίπλοκη η παράσταση, δεν θα είναι spoiler. Βασικά, στην ουσία βλέπουμε, παίζει σε δύο χρόνους, αν θέλετε, χρονικά τοπία η παράσταση. Το ένα είναι στο coaching, αν θέλετε, session, δηλαδή ο Αλεξής ο Βασιλείου παίζει το Paul, ο οποίος Paul έχει κάνει μία σειρά καθοδήγησης για να... δημιουργήσει κανείς νέα επαγγέλματα, ένα career, όπως λέμε, coaching mm-hmm. της καριέρας, έτσι ώστε κανείς να μπορεί να δημιουργήσει νέα επαγγέλματα με αφορμή, με ευκαιρία, την οικολογική καταστροφή. Επομένως, από μόνο του αυτό είναι οξύμορο, διότι και να καταφέρει κανείς κάτι τέτοιο, μια νέα δουλειά, ίσως να μην καταφέρει να ζήσει αρκετά ο ίδιος σαν άνθρωπος, να επιβιώσει. Σωστά. Δηλαδή, για να χαρεί τα λεφτά του. Άρα, έχει πάρα πολύ να κάνει με την ιδέα του ανθρώπου που είναι, ψάχνει τις ευκαιρίες, τα πάντα είναι ευκαιρία. Ακόμη και το τέλος του κόσμου, ας πούμε, είναι ευκαιρία. Ακριβώς, είναι ευκαιρία. Ναι. Είναι ένα τεράστιο σχόλιο πάνω στις πρακτικές του καπιταλισμού και πώς αυτές δεν μπορούν να υπάρξουν αν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική, όχι του συναγωνισμού, αλλά περισσότερο να βρούμε άλλους τρόπους συνεργασίας, συλλογικότητας, γιατί όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με τη σύνδεση των πραγμάτων. Mm-hmm. Και τελειώσαμε με τους εντελεστές, υπάρχουν και άλλοι, ναι. Έτσι, να μην σας αφήσουμε παραπονεμένους. Φυσικά. Μιλάμε για την Αριάννα Μαρκουλίδου που έκανε τα κουστούμια, mm-hmm. έτσι. Ο φωτισμός είναι του Ζάκαρη Λαουρίλα. Ο Γκάι Κούλς πρόσφερε συμβουλές στη δραματουργία, ναι. Έχουμε υπάρχει δραματουργία οπωσδήποτε. Στην ουσία ο Γκί Κούλς είναι ένας παλιός μου συνεργάτης, είναι ένας υπέροχος δραματουργός. Συνεργαζόμαστε πολύ παλιά, ζει στη Βιέννη, είναι περισσότερο, η δουλειά του είναι διεθνή. Και επίσης είχαμε την Αυγή Σαββίδου μαζί μας, η οποία είναι coach, ακριβώς αυτή είναι η δουλειά της, είναι career coach, business. Μάλιστα. Βασικά, business coach. Και έτσι βοήθησε τον Αλέξη κάπως με την υποκριτική του προσέγγιση. Σημασία στη λεπτομέρεια δηλαδή, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Επίσης να πω ότι το άλλο τοπίο, γιατί το ένα είναι το coaching, είναι η ιδέα του pitching, δηλαδή πώς ξαφνικά αλλάζει το τοπίο και οι ίδιοι θεατές για μας τους αντιμετωπίζουμε ως investors, δηλαδή ως επενδυτές. Επομένως προσπαθούμε να τους πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Μα, φυσικά, μάλιστα. Σε ένα θεατρικό χρόνο, αντιλαμβάνεστε, δεν περιμένουμε κάποια απάντηση. Αλλά συμμετέχει με κάποιο τρόπο ο θεατής, δηλαδή, είναι κάπως διαδραστικό? Δεν είναι διαδραστικό με την έννοια ότι ζητούμε απαντήσεις από το θεατρί καθόλου. Απλώς είναι διαδραστικό με την έννοια ότι εμείς προβάλλουμε πάνω στο θεατή αυτό το ρόλο, ότι είναι οι επενδυτές μας. Ενδιαφέρον αυτό. Ίσως έχει κάποια ανατροπή. Πώς θα ήθελες να φύγει ο θεατής από την παράσταση, γενικά από τις παραστάσεις σου, πώς θες να φεύγει, τι να έχει μες στο μυαλό του? Μπορώ να ταυτιστώ με κάτι που είχε πει actually η Μαντόνα προχθές, mm-hmm. που την είδα στον Jimmy Fallon, okay. σε μια εκπομπή που λέει «Artists are here to disturb the peace». Οι καλλιτέχνες είναι εδώ για να διαταράσουν την ειρήνη, να την ανακατώνουν. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι πως είμαστε εδώ πέρα για να, τουλάχιστον αυτό που θα ήθελα εγώ να έκανα, να ξυπνήσω, να προβληματίσω, λίγο να κινήσω τα νερά, έτσι ώστε να μην εφησυχαζόμαστε, να θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε η οποιαδήποτε αλλαγή, και αρχίζει πάντα από μια συνειδητότητα στο πόσο συνειδητοί είμαστε για τις επιλογές που κάνουμε γενικότερα στη ζωή μας. Άρα θα ήταν ωραία αν προβλημάτιζες το και λίγο, είτε μέσα από χιούμορ είτε μέσα από άλλους τρόπους, μια τέτοια θεατρική εμπειρία. Άρα προτιμάς να φύγει προβληματισμένος και σκεφτικός ο θεατής από την παράστασή σου παρά, ξέρω εγώ, χαμογελαστός και... Θα ήθελα και τα δύο, δηλαδή διαμέσου του γέλιου και διαμέσου του γεγονότος ότι δεν βγάζει ο ίδιος ο δημιουργός τον εαυτό του έξω από αυτό το παιχνίδι, να καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε ένας αυτό και ότι όλοι μας ίσως θα μπορούσαμε
να κάνουμε κάτι, είτε είναι για την οικολογία σε αυτή την περίπτωση, είτε για την ταυτότητα, ανάλογα το θέμα του έργου. Mm-hmm. Τα έργα σου έχουν πάντα όμως κάποιο μήνυμα, ενώ όχι απαραίτητα με διδακτισμό, mm-hmm. αλλά έχουν κάποιο μήνυμα για το θεατή. Έτσι. Νομίζω αρχίζω ένα έργο μέσα από ένα προσωπικό προβληματισμό, δηλαδή τι δεν κάνω εγώ προσωπικά καλά, τι θα μπορούσα, πώς μπορώ εγώ να γίνω υπεύθυνη της ύπαρξής μου. Άρα εκεί ανοίγονται πάρα πολλά θέματα. Ναι, αυτό που λέει και η Haraway σε ένα βιβλίο που γράφει για την οικολογία και λέει «How can we create responsibility», δηλαδή την ικανότητά μας προς την ευθύνη. Responsibility, responsibility. Mm-hmm, μάλιστα. Λοιπόν, σε ποια φάση της δημιουργικής σου πορείας βρίσκεσαι εσύ, όχι Σοκράτη, Σοκράτης δεν έχει κάποια δημιουργική πορεία. Έχει δημοσιογραφική πορεία. Και η ομάδα, το Πέλμα, έτσι, το οποίο είναι απόρρια του δικού σου οράματος. Ναι, όλοι αυτοί οι συνεντελεστές είναι σαν οικογένεια πια, ενώ έχουμε ζυμωθεί, βρήκαμε τον δικό μας τρόπο και αναπτύξαμε τον δικό μας τρόπο προς τη χοροθεατρική, θεατρική, ηχητική προσέγγιση. Πού βρισκόμαστε? Νομίζω βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή όριμη φάση, θα λέγα. Δηλαδή, καταλαβαίνω τώρα αυτό που λένε, ότι χρειάζεται πολλά χρόνια στην αρχή ένας δημιουργός, ξέρεις, να βρει τα υλικά του, τι τον ενδιαφέρει, τα εργαλεία. Και τώρα πια νιώθω ότι κάνω juggling, δηλαδή παίζω συνέχεια με όλα αυτά που με ενδιαφέρουν. Άρα είναι πολύ καλό κανείς να δει την αλχημία όλου αυτού. Και επίσης η αλλαγή τώρα θεωρώ, ή αν θέλετε το shift, η μετατόπιση, είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ απόλαυση στη δημιουργική διαδικασία και πάρα πολύ εκτίμηση και ευγνωμοσύνη στο ότι είμαστε τόσο χρονών, είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό το πράγμα και ανακαλύπτουμε και σκάβουμε συνέχεια νέες μεθόδους και προσεγγίσεις. Άρα έμαθες να το απολαμβάνεις περισσότερο τώρα? Είναι πια ο τρόπος της σύνδεσης μου με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, δεν το έχω, ήμουν παλιά, αλλά μετά έτσι νομίζω ότι ξέρεις, αλλάζουμε. Επομένως νιώθω ότι ναι, διαμέσου από τον έργο μου, ας πούμε, νιώθω ότι υπάρχει και μια επικοινωνία με τους άλλους. Ναι, σπάζει αυτή η αντικοινωνικότητα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε για τη Τεψυχώρη, γιατί η παράσταση εντάσσεται νομίζω στο πλαίσιο της Τεψυχώρης, του προγράμματος Τεψυχώρη. Πώς βλέπεις το σαν ως πρόγραμμα, προσφέρει οι ανάσες, τι θα έπρεπε να περιμένουμε γενικότερα από την πολιτεία σε σχέση με την τέχνη του χορού, τη στήριξη του χορού? Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εισηγηθήκαμε κάποιοι καλλιτέχνες μαζί πριν αρκετά χρόνια, μπορεί ίσως και πριν 10 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Επομένως είναι πολύ καλό, γιατί δίνει στους καλλιτέχνες την ευκαιρία να κάνουν πιο μεγάλα έργα, με πιο πολύ budget, ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Έτσι, όπως πάντα θα ήταν τόσο υπέροχα εάν υπήρχε πιο μεγάλος χώρος, δηλαδή όχι μόνο αν υπάρχει το κοινό, αλλά αν υπήρχαν και άνθρωποι να γράφουν, να ενδιέφερε περισσότερο η πειραματική τέχνη γενικότερα, να γράφουν, να υπάρχουν after performance talks, pre-performance talks, διάφορα τέτοια που θα μπορούσαν να φέρνει τον κόσμο ακόμα πιο πολλά κοντά στην τέχνη του χοροθεάτρου. Δημιουργήθηκε όμως όσο να είναι μια δυναμική. Σίγουρα. Και μια επικοινωνία. Ο κόσμος άρχισε να ανταποκρίνεται, πολύ πιστεύω. Πολύ καλύτερα, και όχι μόνο λόγω Υπουργείου. Και το όχι, Υπουργείο που στήριζε τις στέγες χώρου, όλα αυτά τα προγράμματα, και το πιο σημαντικό είναι οι νέοι καλλιτέχνες που έχουν έρθει πίσω, πάρα πολλοί χορευτές, χορογράφοι, ο καθένας με τη δική του ταυτότητα, και συνεισφέρει και προσφέρει σε όλο αυτό το χώρο. Θα ήθελα περισσότερο να δω στήριξη στους πιο... στους νεότερους καλλιτέχνες. Ναι, σίγουρα υπάρχουν κάποια προγράμματα, αλλά θα ήταν ωραία, γιατί γενικότερα οι νέοι τώρα, και ειδικά μέσα από την πανδημία, και γενικότερα το πώς έχει καταλήξει, τους νιώθω πάρα πολύ απογοητευμένους. Πολλοί είναι και σε κατάθλιψη, να σας πω την αλήθεια, έτσι που βλέπω γύρω και ακούω. Δεν ξέρω πώς μπορούμε εμείς οι πιο μεγάλοι να βοηθήσουμε σε όλο αυτό, αλλά είναι κάτι που πραγματικά πρέπει όλοι μας να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Πρέπει να τους κρατήσουμε βασικά εδώ, τις δημιουργικές
τεχνικές δυνάμεις τις καινούργιες να μην πούνε. Και σε όλους τους τομείς. Ή να εγκαταλείψουν το χώρο ή μην φύγουν τελείως από την Κύπρο. Να πούμε για τις παραστάσεις ότι. Να παραλάβουμε μάλλον ότι είναι στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πόλης ο ΠΑΠ. Ναι. Στις 8.30. Ναι. Εισιτήρια από την. Και από την ιστοσελίδα μας. liaharaki.com. Σωστά. Είναι πολύ λίγες οι θέσεις γιατί είναι μικρό το θέατρο, άρα αν θέλει ο κόσμος να τα πάρει θα ήταν καλή ιδέα. Αυτά. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Σωκράτη για τη φιλοξενία.